Κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Ε, μαζί μα σήμερα έχουμε ένα υποψήφιο δόκτωρα ε, στην εγκληματολογία ε, στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, τον Λάμπρο Καούλα. Λάμπρο, καλώ ορίσατε στο στούντιο του Σίγμα Λάιφ. Καλώ σα βρήκα, Νικόλα. Είναι χαρά μου που είμαι εδώ. Ε, χρόνια πολλά ε, στου ε... Φίλου του, Συγμα Φίλους του Συγμα ναι. Ε, Λοιπόν, Λάμπρο εδώ και καιρό εργάζεται σκληρά πάνω σε μια διατριβή η οποία εξετάζει την περίοδο 63-64 και τι αλλαγέ στι δομέ του θέματο τη ασφάλεια τη Κυπριακή Δημοκρατία λόγω και των ταραχών εκείνη την εποχή. Ε, μια εποχή η οποία πολλοί επιλέγουν να κρατούν το ότι μια, μια λογική αν θέλεις του Εκάμαμε πολλά, έκαμαμε μα. Eugenie, ωστόσο, η επιστήμη εξετάζει με διαφορετικό τρόπο τα γεγονότα και είναι γι' αυτό που είναι με πολύ ενδιαφέρον που έχουμε να ακούσουμε τα όσα θα μας πεις και τα όσα καταγράφει στην διατριβή αυτή. Ε, Κάνοντα έτσι μια εισαγωγή, εγκληματολογία, ασχολήθηκε με αυτό το αντικείμενο, πώς το σκέφτηκε, ε, όταν, ε, όταν ήρθε η ώρα που σπουδάσω, αρχικά θα πήγαινα μόνο κοινωνιολογία. Μετά... Είχα καταλάβει από τότε ότι η κοινωνιολογία από μόνη της δεν είναι αρκετή, δεν δίνει απαντήσεις ε, και επειδή είχα από πάντα ένα ενδιαφέρον τόσο για το έγκλημα όσο και για την αντιμετώπιση του έγκληματος έβαλα εγκληματολογία και τελικά με κέρδισε εγκληματολογία αντί κοινωνιολογία περισσότερο και είμαι ευτυχή γι' αυτό. Ε, όσο για το θέμα αυτό το είχα... Ε, όταν καταδάχτηκα στην Εθνική Φρουρά, έγινα τα δύο χρόνια που, ήμουν, που, ήμουν στο, που υπηρετούσα στην Εθνική Φρουρά. Είχα, είχα διαβάσει αρκετά βιβλία εκείνη την εποχή για την, για την ιστορία τη Κύπρου. Και τότε κατάλαβα γιατί λένε Εθνική Φρουρά και όχι Κυπριακό Στρατό. Ενώ όλα οι υπόλοιπε δομέ του Κυπριακού κράτου, τη Κυπριακή Δημοκρατία, έχουν έτσι τα απομινάρια του δικοινοτικού κράτου, είτε. Είτε στο όνομα είτε στον τρόπο που είναι εδώ. εμένα, Η τούτη η Εθνική Φρουρά έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό όνομα, τα σύμβολα, τα, τα εθνικά κτλ. Και, και, και ψάχνοντα το θέμα είχα καταλάβει, φτάνω στο 63-64. Φυσικά είχα ακούσει πιο βαγιά και είχα διαβάσει βιβλία ε, για την εποχή. Και τότε κατάλαβα γιατί αυτή η περίοδο είναι πολύ σημαντική. Γνωρίζουμε πολλά για την έντονη. Για την ΕΟΚΑ και τι έντοξε στιγμέ του, του αγώνα τη ΕΟΚΑ. Ξέρουμε πολλά για το τραύμα του 1974. Αλλά για το 1963-1964 που είναι ο συνθετικό κρίκο αυτών των δύο και που εξηγεί το τι έγινε μετά και το τι προηγήθηκε για να γίνει το 1974, ελάχιστα ξέρουμε. Άρα ε, είναι και μια λογική ότι. Η λύση προηγήθηκε του προβλήματος. Είχαμε και μια εκδήλωση την περασμένη εβδομάδα αν δεν κάνω λάθο. με ακριβώς αυτόν τον τίτλο. τη διοργάνωσε η ΕΔΕΚ ε, αυτή την εκδήλωση. Παρουσίασες και εσύ κάποια στοιχεία από τη μελέτη. Ναι. Ε, ναι, με είχε... με είχε καλέσει η ΕΔΕΚ να δώσω μια ε, παρουσίαση για το θέμα και εκεί... Παρουσε, δεν, δεν επικεντρώθηκα στο κλιματολογικό κομμάτι τόσο πολύ, όσο στο ακριβώ αυτό που λέει ο τίτλο. Πώ η λύση, και όταν mm. λέω λύση, το είχα βάλει εντό εισαγωγικών για τη λύση που μιλούμε σήμερα, αυτή η λύση προηγήθηκε του ίδιου του προβλήματο. Δηλαδή, αυτή η λύση που έχουμε σήμερα δεν είναι η λύση για το πρόβλημα mm -hmm. από το 1974 και μετά, αλλά προηγήθηκε αυτού του προβλήματο. Και τι θέλω να πω, Παρουσίασα ορισμένα, ε, ορισμένα στοιχεία τα οποία είναι λίγο πολύ γνωστά σε όσου ασχολούνται. Μερικά δεν είναι και τόσο γνωστά. Αλλά ε, τα οποία. Να πω για παράδειγμα, οι εκθέσει Νιχάτεριμ, οι περίφημε εκθέσει Νιχάτεριμ του Νοεμβρίου του 1956, τι οποίε τι έχουν ακούσει τα πολύ, αλλά ελάχιστοι τι έχουν, διαβάσει. Αν διαβάσει τι εκθέσει. Αν κάποιο διαβάσει τι εκθέσει θα τρομάξει με το πόσο επίκαιρε και φρέσκε είναι. Ο αυτό που τι έφερε στη φορά το 1982, ο αίμνητο καθηγητή Νεοκλή Σαρή, ε, έλεγε πόσο φρέσκε είναι τότε, και εγώ λέω ότι είναι ακόμα και το 2016 φρέσκε. φρέσκες. Με βάση αυτές τις εκθέσεις, μετά παρουσιάσαμε άλλα έγγραφα τη συζητήση που γίνονταν μεταξύ Βρετανών, Κύπρου και Λονδίνου για πιθανά σενάρια διχοτόμησης, όπου παρουσίασα πέντε διαφορετικούς χάρτες διχοτόμησης, κάθετη, οριζόντια, ή ε, νότια, νότια Κύπρος να είναι το νότιο κομμάτι να είναι τουρκοκυπριακό με τις βάσεις ένα. Ε, διάφορα, διάφορα, σενάρια εγγλέζι. Ε, και μετά είχαμε διάφορα άλλα, το σχέδιο επανάχτησης Κύπρου, που είναι γνωστό του τουρκικού στρατού κτλ. Και, και ύστερα είδα τις, ε, παρουσίασα τι προτάσει των τουρκοκυπρίων το Γενάρη του 1964, μετά, μετά, που ξεκίνησαν οι φασαρίε του Δεκεμβρίου, στο Λονδίνο και τι προτάσει των τουρκοκυπρίων τον Απρίλιο του 1964. Τώρα, άμα τα πάρουμε όλα αυτά και κάνουμε μια κωδικοποίηση, ε, Έχουμε πέντε, πέντε βήματα για ελοποίηση των Τούρκων στόχων. Το ένα ήταν η εξωτετερούση τη Ένωση. Πάση η θυσία. Αυτό, αυτό έγινε. Το δεύτερο είναι να γίνει η Κύπρο, αν δεν μπορεί να γίνει η διχοτόμηση, αν δεν μπορεί η Τουρκία να πάρει την Κύπρο, να γίνει μια ε, επισφαλή ανεξαρτησία. Το τρίτο είναι να γίνει η διχοτόμηση. Εδώ να σημειώσω ότι για του Τούρκου η διχοτόμηση ήταν πάντα ομοσπονδία. Η, δε, η ομοσπονδία ήταν πάντα διζωνική. Δεν υπήρξαν άλλε ομοσπονδίε. Άρα χρησιμοποιούσαν την ομοσπονδία ω συγκεκαλυμμένη μορφή ναι. δικοτόμηση. Το λέει ο ίδιο ο Γκάλο Πλάζα ε, των Ηνωμένων στην, Εθνών στην έκθεση του το 1965. Το λέει ακριβώ όπω το είπε. Και η επόμενη δύο στόχοι είναι δημογραφική υπέρβαση του ελληνικού στοιχείου. Και ο πέμπτο είναι επανάκτηση τη κοινωνία. Άλλωστε τώρα, όπω θυμάμαι, σε μια παγιότερη του συνέντευξη, ο Πολυβίου είχε πει ότι α, όταν ο. Ο, ο αμυνιστό Βηλαφκό ο Κληρή είχε βρεθεί μετά την εισβολή ε, στη Γενέβη για να συνομιλήσει. Αυτό που του προτάθηκε τότε ήταν ε, ομοσπονδία ή ε, δεν θα μπορούσε κανεί να τον προστατεύσει από, το, από οτιδήποτε ε, θα ακολουθούσε στη ναι. συνέχεια. Όπως και έμεινε μόνο του στο τέλο. Ναι, ε, είναι, είναι, είναι πολύ λογικό αυτό. αυτό. Ε, ε, τώρα στα τη ε, διατριβή, ε, θα ήθελα έτσι να μα πει κάποια στοιχεία που θεωρεί εσύ ότι είναι καινούργια ή δεν ναι. φωτίστηκαν αρκετά στο παρελθόν. Έτσι, για να... Ε, τότε, ε, όταν είπα πριν όταν ξεκίνησα να ε, διαβάζω για την ένα πολύ καλό για πολύ καλή πηγή για να μάθω για τα γεγονότα του 1963-1964 ήταν ε, το περιοδικό Εθνική Φρουρά και η ιστορία που έβγαζε το Διεθνική Φρουρά. Ε, άρθρα όπως αυτά του Πέτρου Σαββίδη ε, ή αναφορές στο ραδιόφωνο όπως του, του Λάζαρου Μαύρου, κατάλαβα τι, τι γινόταν. Ε, με βάση αυτά το έψαξα το θέμα. Ε, κάνω την έρευνα μου, έχω κάνει συναντεύξεις και, και έρευνα σε αρχεία, πήγα στα Βρετανικά αρχεία. Ε, αυτό που, που έγινε τότε, τι έγινε, το 60 γίνεται η Ζηρίχη, η οποία ήταν υποχώρηση και από πλευρά μας και φαινομενικά και από, του, Τούρκου. από τους Τούρκους. Από το 60 μέχρι το 63 έχουμε πολλά περιστατικά όπου με κορυφαίο, όχι κορυφαίο από θέμα, επειδή έγινε γνωστό το, το πλεάριον ταινίς, το γνωστό mm. Τενή το 59 Οκτώβριο, όταν ε, γίνονταν οι συνομιλίες ακόμα, οι Άγγλοι... Ε, Εντοπίζουν ένα πλοίο που είχε πάνω Τούρκου αξιωματικού και ήταν γεμάτο φορτωμένο όπλα και πυρομαχικά. Αυτό το πράγμα γινόταν για πάρα, πολλά, για πάρα πολύ καιρό. Έρχονταν κρυφά μυστικά όπλα και πυρομαχικά από τα νότια παράλια, παράλια τη Τουρκία, θάβονταν στη γη. Τέλο πάντων, οι αρχέ τη Κυπριακή Δημοκρατία, οι Κύπροι Έλληνε τέλο πάντων, γνώριζαν ότι κάτι πάει να γίνει και ξεκίνησαν να οργανώνονται και αυτοί. Ε, είχαμε την τον περίφημο ΑΚΡΙΤΑ, τη λεγόμενη οργάνωση τότε, ε, υπό τι ευλογίε του Μακαρίου και... Ε, με επικεφαλή τον Υπουργό Εσωτερικών Πολύ Καρποιορκάτζη, η οποία ήταν ένα δίχτυο σε κλίμακα κλίμακας. Και είχαμε και άλλες ομάδες, όπως τις ομάδες του Βάσουλη Σαρίδη, τις ομάδες του Νίκου Σαμψών και μερικές κατά τόπο ομάδες. Υπήρχαν και ομάδες οι οποίες αντιπολιτευόν του σαν τον Μακαριό, όπω οι... του Πανκύπριου Συνθέσμου Αγωνιστών κτλ. Ε, να σε διακόψω σε αυτό το σημείο και να πούμε ότι δεν ξέρω, ακούγοντα ε, τώρα να μα περιγράφει όλη αυτή την κατάσταση, ε, δεν φαίνεται ότι μπόρεσε η Κυπριακή Δημοκρατία να αντιδράσει ω ένα κράτο δικαίου ε, σοβαρότητα ε, σε αυτέ τι ενέργειε των Τούρκων. Ε, και δυστυχώ ο καθένα μεμονωμένα έκανε ό,τι έθελε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ε, δεν είναι... Υπήρχε περισσότερη πειθαρχία από ότι ίσω να νομίζουμε. Βεβαίω. Δεν υπήρχε συντονισμό Δεν να υπήρχε συντονισμό. Ναι. Και αυτό είναι ένα βασικό θέμα τη δική μου διατριβή. Ότι ε, υπήρχε ένα έλλειμμα ασφαλεία, το οποίο ήταν και γεωπολιτικό για το κράτο ω ως, ε, ως, ως κυρίαρχο, δρόντα. Και κοινωνιολογικό για του Κύπριου Έλληνε ω κοινωνία, ω κοινότητα τέλο πάντων, ω λαό ξεχωριστό. Οι αντιλαμβάνονταν ότι Μόνο το γεγονό ότι ε, έχουν τη δημογραφική. Τέλο λοιπόν, πάντων, ότι η Τουρκία θέλει να κάνει διχοτόμηση, να μετακινήσει πληθυσμού, να επιβάλλει πράγματα επί του εδάφου. Άρα, έπρεπε να υπάρξει αντίδραση. Ε, στη διατριβή μου καθιερώσα ένα νέο όρο, το, το χαόδη οικοδόμημα ασφαλεία και την κοινωνικοποίηση του μονοπωλίου τη βία. Αυτά που έγιναν στην Κύπρο το 1963-1964. Πολλοί τα χρησιμοποιούν κακώ για προπαγάνδα ενό Κυπριακή Δημοκρατία ότι αντέδρασε με τρόπο ο οποίο δεν ήταν σωστό. Αυτά έχουν γίνει και αλλού. Γίνονται κατά κάποιον τρόπο στην Ουκρανία τώρα. Το, η κυβέρνηση τη Ουκρανία για να αντιμετωπίσει του ρωσόφωνου αναγκάστηκε να, στρα, να στρατολογήσει παραστρατιωτικού. Ναι. Αυτά έγιναν και αλλού. Έγιναν στη Γερμανία, είχαν γίνει σε πάρα πολλέ περιόδου όπου έχουμε μετάβαση από μία κατάσταση σε άλλη και το κράτο δεν είναι ακόμα σε θέση να έχει δομέ ασφαλεία και άμυνα στιβαρέ για να αντιμετωπίσει. Άρα, α, η Κυπριακή Δημοκρατία, το νεοσύστατο κράτο, είχε, είχε, είχε την, την αυτογνωσία, αν θέλει, ότι δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει επαρκώ Άι... αυτό το πρόβλημα και άρα έσπευσε να το λύσει ναι. με τον τρόπο αυτό. Ναι, είναι ξεκάθαρο. Όμω ναι. στο τέλο τη ημέρα αυτό που βλέπουμε ήταν ότι ε, ήταν αντιμετωπίστηκε επαρκώ ή όχι. Ε, κατά τη γνώμη μου, δεν έχω καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα. Αλλά στον βαθμό που μπορούσε νομίζω πως το αντιμετώπισε, ναι. ναι. Και μετά με την πρώτη ευκαιρία, και εδώ είναι ευκαιρία, κυκλοφόρησε αυτό ένα καινούργιο βιβλίο. Μόλι κυκλοφόρησε, του Άγγελου Χρυσοστόμου από τον Κυπριακό Στρατό μέχρι και τη δημιουργία τη Εθνική Φρουρά από το 1959 μέχρι το 1964. Ε, Μόλι χθε το βγήκα στα χέρια μου. Είναι ε, μια φοβερή έρευνα. Μόνο το γεγονό ότι έχει. 1663 663 παραπομπές, λέει πολλά, ε, με την πρώτη ευκαιρία δημιουργήθηκε η εθνική φορά αφού κατέρευσε ο Κυπριακός στρατός που ήταν ο ένας αξιωματικός, οι Κύπροι Έλληνες στράφηκαν αντίον των Κυπρίων, Τούρκων, δηλαδή συναδέλφοι αντίον συναδέλφων, ε, οι ομάδε προσπάθησαν να έρθουν κάτω από την ομπρέλα τη Εθνική Φρουρά και έτσι δημιουργήθηκε η Εθνική Φρουρά. Και έτσι μου λύθηκε η απορία τότε που είχα στο στρατό πώ έγινε η Εθνική Φρουρά, γιατί λένε Εθνική Φρουρά. Άρα με την πρώτη ευκαιρία όταν αντιμετωπίστηκε ο κινδύνο, πήγε να ε, συστηματικοποιηθεί αυτό το πράγμα και να μπει υποέλεγχο έλεγχο κτλ. Και είχαμε μετά την κάθοδο του στρατηγού Γιώργιου Κρύβα που ανέλαβε την ηγεσία κτλ. Άρα ήταν, δεν ήταν κάτι, δεν ήθελε ο Μακάριο να έχει η το κράτο να έχει συνέχεια ανεξέλεκτου να τρέχουν. Mm -hmm. Προσπάθησε να αντιμετωπίσει την κατάσταση όπω εξελιχτήκε. Ε, Ερχόμενοι στο σήμερα, μα, Λάμπρο, θα ήθελα ατσι, με βάση τη μελέτη που έκανε ε, να, να έρθουμε να συνδέσουμε τα γεγονότα που έχουμε ενώπιον μα σήμερα. Βρίσκεται μια διαδικασία η οποία χαρακτηρίζεται ω ε, ευίωνη και ότι θα έχει κάποιο αποτέλεσμα στο τέλο τη ημέρα, είτε αρνητικό είτε θετικό. Ε, και βεβαίω ένα από τα θέματα που απασχολεί πάντοτε την πλευρά μα είναι αυτό τη ασφάλεια. Δεν μπορεί να υπάρξει λύση του Κυπριακού χωρί να διασφαλίζονται κάποια πράγματα που αφορούν την ασφάλεια του κράτου. Ε, τα διδάγματα από το παρελθόν τι μα λένε, ε, Εγώ νομίζω, εγώ θα διαχωρίσω μαζί σου. Νομίζω ότι δεν έχει γίνει αρκετή συζήτηση για την ασφάλεια, ε, Δεν έχει γίνει ακόμα. Είναι όμω κόκκινη γραμμή για ναι, την πλευρά μα. Πρέ... Δεν ξέρω πώ, δεν μα έχουν πει πώ ναι. ακριβώ. Ακριβώ αυτό είναι το θέμα. Δεν μα έχουν πει πώ και το μόνο το να συζητάμε για εγγυήσει μόνο. Δηλαδή αν θα υπάρχει νομική, αν θα υπάρχει ρήτρα που θα επιτρέπει στην Τουρκία να εισβάλλει. Για μένα που τα βλέπω πιο ρεαλιστικά, πιο όματα πράγματα. Είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει. Τι διαφορά κάνει. Η Τουρκία μπήκε στο Ιράκ χωρί να, να έχει νόημα, ε, χωρίς να έχει συγγνώμη, δικαίωμα επέμβαση. Ε, θα ήταν καλύτερα όμω να απαλληφθούν οι εγγυήσει. Σίγουρα. Οπωσδήποτε. Απλά δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Ναι. Τι θέλω να πω. Εγώ προσωπικά ανησυχώ ότι ε, πρέπει να συζητηθούν και να μπουν στο λαό, να ξέρει να ενημερωθεί ο κόσμο και η πολιτική η και, όση, και τα μέσα μαζική ενημέρωση για τα ζητήματα πώ θα είναι σε ομοσπονδιακό ή συνομοσπονδιακό επίπεδο ο στρατό, πώ θα είναι η αστυνομία, πώ θα είναι οι υπηρεσίε πληροφοριών, οι μυστικέ υπηρεσίε και ποιο θα έχει τον έλεγχο που θα είναι οι υπόλογοι. Γιατί επιμένω σε αυτά. Διότι αυτή τη στιγμή στη Συρία. Όπω είναι γνωστό πλέον και από δυτικέ πηγέ, και από, όχι μόνο από ρωσικέ, και από δυτικέ πηγέ και Ισραηλινέ πηγέ και Αραβικέ πηγέ, ε, η Τουρκία κάνει πράγματα τα οποία μοιάζουν με αυτά που έκανε στην Κύπρο το 1960. Mm. Δηλαδή, ε, εξοπλίζει την Άισις, η μερίδα τη Άισις, μυστικά. Φορτηγά πάνε εδώ και χρόνια και εξοπλίζουν του Τουρκομάνου. Μέσω τη Άισι και τη Φασαρία που γίνεται εκεί, εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση για να δημιουργήσει τουρκομανικό ζήτημα. Ε, μοιάζει πάρα πολύ με τον τρόπο που έγιναν τα πράγματα. Είχαμε περιστατικά προβοκάτσια ε, και επιχειρήσεων mm -hmm. ψευδού σημεία yeah. false flag operations που λένε. Ε, Πώ θα τα αντιμετωπίσουμε αυτά, και ε, ο λόγο που επιμένω σε αυτά τα σώματα, στα σώματα ασφαλεία και στι ενόπλε είναι η MIT αναμειγμένοι, είναι ο τουρκικός στρατός, είναι χωροφυλακή. Ε, φοβάμαι, ανησυχώ πως δεν έχει δοθεί επαρκής ε, προσοχή σε αυτό το ζήτημα, το καθαρά, το, 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 τι θα γίνεται επί του εδάφους, ποιος θα έχει τον έλεγχο, θα γίνει η ομοσπονδία. Το τουρκοϊπριακό συνιστών κρατήτων νομίζω θα έχει εσωτερική ηθαγένεια. Ποιο θα χορηγεί τι ηθαγένειε τι καθεστώ ναι. θα έχει αυτό που θα έχει η ηθαγένεια, τι θα γίνει με του έπικου. Άρα είναι μια σειρά ζητημάτων τα οποία μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν ε, παραδείγματα ε, και σήμερα και στο παρελθόν που τα ζήσαμε, πράγματα που τα ζούμε ε, και άρα θα πρέπει να πάρουμε ε, διδάγματα από αυτά και να τα λάβουμε υπόψη μα εν ώψη τη. Σίγουρα, τουλάχιστον. Ε, θα κάνουμε τα ίδια, να κάνουμε τα ίδια λάθη του παρελθόντος, το ότι Η Ζήριχη κατέρευσε σε τρία χρόνια ακριβώ γιατί υπήρχαν αυτά τα, τα προβλήματα. Ε, Δεν θα είναι μια λύση η οποία θα αντέξει το χρόνο να γίνει έτσι. Μάλιστα. Ε, Λάμπρο να σε ευχαριστήσω. Θα χρειαζόμασταν ευχαριστώ. πολύ περισσότερο χρόνο για να αναλύσουμε αυτά τα θέματα. Θα τα λέμε όμω στην πορεία. Εύχομαι ότι καλύτερο στο ε, μέλλον ε, και ευχαριστώ που είσαι μαζί μου.